μαζί και πάλι φίλοι μου και με αφορμή το πρόβλημα για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες που αντιμετωπίζουν οι μικροβιολόγοι, οι βιοπαθολόγοι και είχε βγει μια σχετική ανακοίνωση. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και παθολόγο, τον κύριο Ηλία Τσέρκη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Χαλκίδη, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Με αφορμή αυτό, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα να ακούσετε που έλεγα πριν, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν προκύψει ή συνεχίζουν, θα έλεγα, να υπάρχουν με τα εργαστήρια, τα μικροβιολογικά, θέλαμε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πού βρισκόμαστε με αυτό το θέμα. Σήμερα ακούστηκε ότι έγιναν κάποιες επαφές και από τον κύριο Πατούλη και πιθανόν λόγω εκλογών να αρθεί αυτή η απεργία διαρκείας. Δεν ξέρω, ενημερώστε μας εσείς και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα στη συνέχεια. Η ιστορία ξεκινάει μερικές εβδομάδες πριν, όταν έγινε μια προειδοποιητική απεργία διάρκειας 3 ημερών, από 24 μέχρι 26 Μαΐου, και τα αιτήματα ήταν ότι πλέον ο κλάδος δεν μπορεί να αντέξει όλες αυτές τις δυσβάσταχτες φορολογικές επιδρομές με διάφορες μορφές, είτε με τη μορφή επιστροφή φόρου, είτε περικοπών τις τιμές που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ, και όντως τότε εκείνη η απεργία ήταν καθολική, και βέβαια από εκεί και ύστερα ξεκίνησε από την Δευτέρα 10 Ιουνίου αυτή η απεργιακή κινητοποίηση, η οποία έχει το χαρακτήρα μιας απεργίας διαρκείας μέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματα. Ξέρετε, η κίνηση αυτή όταν προέρχεται από γιατρούς είναι μια κίνηση απελπισίας, και να είστε σίγουροι ότι έχουν εξαντλήσει οι συνάδελφοι όλες αυτές τις δυνατότητες που είχαν, και επειδή βλέπουν πλέον ότι τα οικονομικά τους είναι σε τέτοιο σημείο που κινδυνεύει η βιωσιμότητα των διαγνωστικών εργαστηρίων, προσπάθησαν να πιέσουν και το έκαναν σε μια περίοδο που υπάρχει και μια πολιτική αβεβαιότητα, και αυτό θέλουν να στείλουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον, γιατί αυτή η πολιτική θέτει σε κίνδυνο πρωτίστως την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων και δευτερευόντως βέβαια και το κύριο, το είναι η υγεία των πολιτών. Πολύ αυτά σωστά. Είναι τα στοιχεία εκείνα που όθησαν τους εργαστηριακούς γιατρούς και ειδικά τους μικροβιολόγους, γιατί μιλάμε για καθολική συμμετοχή στο νησί της Ρόδου, από τα 38 διαγνωστικά μικροβιολογικά εργαστήρια και τα 38 είναι κλειστά από Δευτέρα, και αυτό σίγουρα δυσχεραίνει το έργο των κλινικών γιατρών, διότι χωρίς εργαστηριακά δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να εκτιμήσουμε κάποια περιστατικά, έτσι ώστε να τα θεραπεύσουμε και κατάλληλα. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από τον ΕΟΠΗ που έχει κλειστούς προϋπολογισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο κωδικός που είναι για την αποπληρωμή των διαγνωστικών εξετάσεων έχει προϋπολογίσει ο ΕΟΠΗ γύρω στα 370 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Οι πραγματικές όμως ανάγκες των πολιτών τα τελευταία χρόνια, από το 2013 και μετά που παρακολουθούμε τις στενά τους προϋπολογισμούς, δεν έρχονται γύρω στα 490 εκατομμύρια. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα της τάξης των 120 εκατομμυρίων. Και ξέρετε, παρόλο που ανά έτος η νοσηρότητα είναι διαφορετική, θα μπορούσαν αυτές οι δαπάνες να είναι ανελαστικές. Δηλαδή, αν κάποιο χρόνο έχουν μεγαλύτερη νοσηρότητα, θεωρητικά θα μπορούσε αυτό το νούμερο να πάει και στα 500 και στα 520. Βέβαια. Πράγμα που δεν γίνεται. Έχουν λοιπόν κλειστούς προϋπολογισμούς στα 370 εκατομμύρια. Είναι καταστροφικό αυτό. Εντελώς. Το θέμα είναι ότι έχει παρατηρηθεί λοιπόν η υπέρβαση των 120 εκατομμυρίων, τα οποία δεν είναι ότι τα χαρίζει ο ΕΟΠΗ, έρχεται από τους μικροβιολόγους, από τους ακτινολόγους, τους κυταρολόγους και παθολογανατόμους, γιατί αυτοί είναι οι διαγνωστικές, οι εργαστηριακές ειδικότητες που διαθέτουν τα διαγνωστικά εργαστήρια. Και ενώ, προσέξτε τώρα το κράμα της πολιτικής, από τη μία έχουμε υποκοστολογημένες εξετάσεις. Αν πιάσετε το παραπεπτικό των διαγνωστικών εξετάσεων, κύριε Χαλκίτη, και παρατηρήσετε τις τιμές, μιλάμε για 0,60 λεπτά, για 2 ευρώ, για 4 ευρώ. Προσέξτε, ο εργαστηριακός έχει
τη συντήρηση των μηχανημάτων. Έχει την αγορά του αναλώσιμου υλικού. Έχει την πληρωμή του προσωπικού που απασχολεί στις ασφαλιστικές εισφορές και βέβαια τα λειτουργικά έξοδα του εργαστηρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα ποσά αυτά που πρέπει να πληρώσει ο εργαστηριακός σε σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει δημιουργεί ένα παθητικό. Και αυτό πάνε να αποφύγουν και να προλάβουν οι συνάδελφοι. Προσέξτε τώρα ο ΕΟΠΗ τι κάνει. Όταν γίνεται υπέρβαση, λέει λοιπόν ελάτε τώρα εκ των υστέρων και θα μου δώσετε πίσω τα χρήματα που δεν έχω. Μιλάμε όμως για δεδουλευμένες εξετάσεις. Από τη μία λοιπόν έχουμε υποκοστολόγηση των εξετάσεων. Γιατί? Γιατί η τιμολόγηση, άκουσον, έχει γίνει το 1991 επί δραχμών. Και το 2012 και το 2015 έγιναν επιπλέον περικοπές στις ήδη χαμηλές τιμές. Το αποτέλεσμα αυτό είναι να μιλάμε για τιμές που ουσιαστικά απέχουν της πραγματικότητας. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των εξετάσεων σε κάποιες περιπτώσεις που κάποιος συνάδελφος μπορεί να έχει οικονομικό πρόβλημα. Γιατί οι προμηθευτές δίνουν το αναλώσιμο υλικό, αλλά το δίνουν όχι με επιπιστώση, αλλά με το ποσό άπαξ. Και αυτό λοιπόν, όταν έρχεται ο ΕΟΠΗ που πληρώνει τουλάχιστον μετά 4 με 6 μήνες καθυστέρηση και περικόπτει, γιατί μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχει δεσμεύσει το 19% των δεδουλευμένων εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, το 19% από τις υποκοστολογημένες εξετάσεις που έχουν γίνει. Και αυτό λοιπόν ήταν το όποιο περίσευμα των γιατρών, ουσιαστικά τους το ζητάει πίσω ΕΟΠΗ. Και αυτό αντιδρούν οι συνάδελφοι. Και εδώ θέλω να πω ότι η κοινωνία, επειδή δεν ξέρω πόσοι έχουν καταλάβει το τι πραγματικά γίνεται, και το μέγεθος του προβλήματος, εδώ ζητάμε πραγματικά την κατανόηση της κοινωνίας, διότι με αυτά τα δεδομένα εμείς το κάνουμε για να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία, διότι αν δεν έχουμε τα χρήματα για να ανταπεξέλθουμε της λειτουργίας, καταλαβαίνετε ότι και τα αποτελέσματα θα είναι αμφιβόλαια αποτελεσματικό σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν το κάνουμε δηλαδή επειδή ξαφνικά ο γιατρός θέλει να βγάλει περισσότερα. Όλο αυτό καταλήγει και στο γιατρό το πρόβλημα και στον ασθενή. Προφανώς, μα είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Βέβαια. Ξέρετε, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων όλων των πολιτών έχει να κάνει σχέση με την φιλοσοφία του ιατρικού λειτουργήματος. Δηλαδή, κανείς από εμάς δεν αρνείται να εξετάσει και να δουλέψει νυχτημερών προκειμένου να βελτιώσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Όμως εμείς αυτό που απαιτούμε είναι τουλάχιστον να μπορέσουμε να ζήσουμε και να δουλέψουμε με αξιοπρέπεια. Δεν ζητάμε να πλουτίσουμε από τον ανθρώπινο πόνο. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία μας. Ναι, αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μπει στην παραγωγική διαδικασία από τα 30 έτη και πέρα, που έβαλε όλες τις οικονομίες των γονιών του, τις δικές του, για να ανοίξει ένα διαγνωστικό εργαστήριο. Γιατί ξέρετε, εδώ στη Ρόδο Φερρυππίν, κυρία Χαλκίτη, υπάρχουν διαγνωστικά εργαστήρια και σε 50 και σε 70 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ρόδου. Αυτοί οι κόμβοι υγείας οι λεγόμενοι έχουν καλύψει όλο αυτό το επίπεδο. Και βέβαια το επόμενο στοίχημα είναι και στα νησιά που έχουν λίγο πληθυσμό να μπορέσουν να δοθούν και κίνητρα να μπορέσουν να πηγαίνουν και εκεί θα ανοίξουν διαγνωστικά εργαστήρια. Mm. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια βιώσιμη πολιτική. Μια πολιτική ανάπτυξης, μια πολιτική που να δίνει κίνητρα. Και να είστε σίγουροι ότι με την φοροεπιδρομή που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια, μόνο αντικίνητρα αντιλαμβανόμαστε και κανένα ουσιαστικό κίνητρο για να μπορέσει ο άλλος να πάει να δουλέψει και εκτός έδρας προκειμένου να θεραπεύσει ανθρώπους που ζουν από τα πιο μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου μέχρι και τα πιο μικρά. Κύριε Τσέρκη, ωστόσο βλέπουμε από πλευράς κυβέρνησης έτσι, να δείχνουν ότι τρέχουν για την υγεία, νομοθετούν, κάνουν, ράνουν. Τελικά όμως δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχει και μεγάλη τρύπα στις αμοιβές γενικότερα του ιατρικού κόσμου. Βλέπουμε και άλλους κλάδους να έχουν προβλήματα. Βλέπουμε υποστελέχωση, δεν υπάρχει το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό, προβλήματα στο ΕΚΑΒ. Εσείς πώς σχολιάζετε όλη αυτή την κατάσταση και απ' την άλλη να έχουμε την κυβέρνηση και να λέει ότι κάνει το καλύτερο δυνατόν.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα στην υγεία είναι χρόνια. Το θέμα είναι όμως ότι οι τελευταία έχουν οξυνθεί. Και αυτό είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά έχει προσεγγίσει το ζήτημα της υγείας με έναν τρόπο ιδεολειπτικό. Όταν θεωρεί ότι η μόνη λύση, ας πούμε, είναι το δημόσιο σύστημα υγείας και από εκεί και ύστερα βλέπει τους ιδιώτες ως τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα ως κάτι το οποίο δεν παρέχει σωστές υπηρεσίες και σκοπό έχει το να βγάλει χρήματα, αυτό λοιπόν από μόνο του δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Διότι αν δείτε τα στατιστικά, ο περισσότερος κόσμος εξυπηρετείται σε επίπεδο τουλάχιστον πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα ιδιωτικά ιατρία. Είτε είναι αυτά εργαστήρια, είτε είναι κλινικοί γιατροί. Και το υπόλοιπο είναι στις δημόσιες δομές. Οι δημόσιες δομές, εδώ είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα των τοπικών μονάδων υγείας, τα λεγόμενα TOMI. Ναι, να τα σχολιάσουμε αυτά. Που τόσο πολύ αυτή η κυβέρνηση. Και στον οικογενειακό γιατρό. Εδώ λοιπόν προσπάθησε να δώσει αυτό τον χαρακτήρα, το δημόσιο, τον καθολικά δημόσιο χαρακτήρα στην υγεία, το οποίο βέβαια οι γιατροί απέδειξαν ότι γύρισαν την πλάτη γιατί δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Οπότε λοιπόν εκεί μιλάμε για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όταν πήγε να φορτώσει το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πάνω στο δημόσιο. Και πώς, με τα λεγόμενα TOMI που ουσιαστικά τι ήτανε, ότι βρίσκω ευρωπαϊκούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ, ανοίγω κάποια ιατρία όπου μπορώ, τα στελεχώνω όπως μπορώ και από εκεί και πέρα θα παρουσιάσω στον κόσμο ότι έχω κάνει πρωτοβάθμιση φροντίδα υγείας. Ακούστε. Οπότε μου λέτε τώρα ότι δεν ενδιαφέρθηκαν οι συνάδελφοί σας να στελεχώσουν τις τοπικές αυτές μονάδες υγείας. Όχι, φυσικά. Εδώ θα σας πω κάποια νούμερα. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή ήταν να δημιουργήσει 236 τοπικές μονάδες υγείας ανά την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής ούτε 100. Στα νησιά μας, στην ΚΟ, από ό,τι ξέρω, έχει ανοίξει μία τοπική μονάδα υγείας και στην Κάλυμνο είναι να εξελίξει άλλη μία. Όπου αν δείτε το προσωπικό στην ΚΟ, ας πούμε, μιλάμε, μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Φραντάκη εκεί, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, να σου πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ στη Ρόδο καμία τοπική μονάδα υγείας. Βέβαια, αυτά δεν είναι να ανοίξω μονάδα, είναι το θέμα να κάνω και να εξασφαλίσω τη λειτουργικότητα. Και τη λειτουργικότητα την εξασφαλίζω πέρα από τη δομή. Όταν προϋπολογίζω τα λειτουργικά έξοδα, όταν φέρω το αντίστοιχο προσωπικό, διοικητικό, νοσηλευτικό και ιατρικό και το θέτω σε λειτουργία. Αλλά το να βιάζουμε μόνο και μόνο για να διορίσω κόσμο, να πω ότι κάτι έκανα και από την άλλη να μην λειτουργεί πουθενά, αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Και εδώ λοιπόν, όταν λέω αρχικό σχεδιασμό 236 μονάδες TOMI και δημιουργούνται σχεδόν 100. Πρώτη αποτυχία. Δεύτερη αποτυχία. Όταν θέλει να κάνει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού και λέει «Κύρια, θέλω να είναι στις δημόσιες δομές και όπου δεν φτάσουν θα κάνω και κάποιες συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, με ιδιώτες γενικούς γιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους». Δεν γίνεται ούτε αυτό. Γιατί οι συμβάσεις, ας πούμε, με τον ΕΟΠΗ εδώ στη Ρόδο, ως παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι, ήταν γύρω στους 18. Γιατρούς που ήταν αυτών των ειδικοτήτων οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. 31 Ιουλίου σταματάει αυτό. Λέει, ας πούμε, ότι ακυρώνω αυτές τις συμβάσεις, αυτές τις τρεις ειδικότητες και όσοι επιθυμείτε να παρέχετε υπηρεσία στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ θα πρέπει να κάνετε συμβάσεις ως οικογενειακοί γιατροί. Προσέξτε. Οι συμβάσεις αυτές κάνανε λόγο για μηνιαία αποζημίωση ανάλογα τον αριθμό των ασφαλισμένων από 50 λεπτά μέχρι και 1,20 ευρώ. Επαναλαμβάνω γιατί το νούμερο είναι αστείο. Η υγεία του κάθε πολίτη, του κάθε ασφαλισμένου του ΕΟΠΗ... Πόσο κοστολογείται τελικά η υγεία? Είναι, αν είναι έως 44 έτη, είναι 50 λεπτά το μήνα. Αν είναι από 45 ετών μέχρι 65 είναι 1 ευρώ και αν είναι από 65 και άνω είναι 1,19. Αυτή ήταν η μηνιαία αποζημίωση και αυτό έχει βέβαια για όλο το 24ωρο, τουλάχιστον για 4-5 ώρες ημερησίως. Το υπόλοιπο διάστημα λέει είναι ελεύθερο. Αυτός λοιπόν είναι ο σχεδιασμός και φιλοδοξούσανε να συμβληθούν 3.100 γιατροί αυτών των ειδικοτήτων. Έχουν συμβληθεί
760. Μετά από τόση διαφήμιση που κάνανε, περιττό να σας πω ότι αν δει κανείς τη συνταγή που παίρνει στα χέρια του των φαρμάκων και το παραβλητικό για τις εξετάσεις, είναι τουλάχιστον 4 με 5 γραμμές που λέει, ας πούμε, το πόσο καλή είναι αυτή η υπηρεσία του οικογενειακού γιατρού. Ναι. Δηλαδή, δωρεάν διαφήμιση με τα αναλώσιμα του κάθε γιατρίου. Χαρτιά, μελάνια, εκτυπώσεις και ούτω καθεξής. Και παρόλο λοιπόν την τόση διαφήμιση, εν τούτης απέτυχαν σε όλα τα επίπεδα. Λεστή. Ξέρετε, το στίχημα είναι ένα. Πώς θα γίνει η σύζευση και η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού τομέα και δημόσιου τομέα. Όταν αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε 385 μαγνητικούς τομογράφους και βρίσκονται οι 78 στο δημόσιο, δεν μπορείς πεισματικά να εμένεις ότι θα εξυπηρετηθεί το σύνολο του πληθυσμού μόνο από τους μαγνήτες, από τους μαγνητικούς τομογράφους των δημόσιων νοσοκομείων. Αφού και των πραγμάτων τα νούμερα δεν βγαίνουν. Όταν εξυπηρετείται το 95% των πολιτών σε αυτή τη χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορείς να έρχεσαι και να λες θα εξασφαλίσω ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο τομέα. Και η ειρωνία, ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν έχουν εξασφαλίσει τα κονδύλια προκειμένου να κάνει όλος ο πληθυσμός τις εξετάσεις που χρειάζονται. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο κάθε πολίτης επιλέγει το δημόσιο σύστημα να πάει να εξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να καλύψει το δημόσιο σύστημα όλες αυτές τις ανάγκες. Καταλαβαίνω. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράφεται ένα τοπίο έτσι ζωφερό στον τομέα της υγείας γενικότερα. Το βιώνουμε άλλωστε και οι πολίτες, βλέπουμε τα προβλήματα, τα αναδεικνύουμε κατά καιρούς. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος είστε ότι υπάρχουν τελικά λύσεις για αυτά τα προβλήματα, στο σημείο πια που έχουμε περιέλθει, έτσι. Λύσεις θα υπάρξουν. Και οφείλουμε όλοι να πούμε την άποψή μας και να επικρατήσει η καλύτερη. Και ξέρετε, πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης αυτή τη χώρα ότι το σύστημα υγείας δεν ξεκινάει με το που εμφανιστούν τα συμπτώματα μιας πάθησης. Το σύστημα υγείας ξεκινάει από την πρόληψη. Και η πρόληψη ξεκινάει από τον εμβολιασμό στη βρεφική παιδική ηλικία και συνεχίζεται ανάλογα με τον τρόπο ζωής, την κίνηση, τη διατροφή μας, την καθημερινότητά μας. Και να ξέρουμε πότε πρέπει να κάνουμε το λεγόμενο προληπτικό ή προσυμπτωματικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει επιτέλους να το θέσουμε σε εφαρμογή σε αυτή τη χώρα. Τι θα ωφεληθεί το σύστημα υγείας? Θα εξοικονομήσει πόρους. Γιατί όταν θεραπεύω μία πάθηση έχει πολύ ψηλότερο κοστολόγιο από ότι όταν την προλαμβάνω. Έπειτα, ο αριθμός των γιατρών είναι πολύ μεγάλος. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Κάποιοι το παρουσιάζουν ότι είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως, είναι να δούμε με ποιο τρόπο παράγουμε γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 38 ειδικότητες που δίδονται σε όλη την επικράτεια. Η παραγωγή των γιατρών που επιλέγουν την κάθε ειδικότητα είναι βάση κλινών των δημόσιων νοσοκομείων και βάση των πανεπιστημιακών κλινικών. Αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 1.350 ουρολόγους. Λέω τυχαία παραδείγματα για να μπορεί να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα νούμερα είναι πραγματικά. Και έχουμε 350 ογκολόγους. Γιατί έχουμε πολλές ουρολογικές κλινικές και αντιστοίχως έχουμε λίγες ογκολογικές κλινικές. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί πλεόνασμα σε κάποιες ειδικότητες βέβαια, και σε κάποιες άλλες έλλειμμα. Και η πρώτη ανάγνωση είναι και τι θα κάνουν οι δύσμηροι καρκινοπαθείς, οι οποίοι είναι και δεύτερη αιτία θανάτου πλέον τα ογκολογικά περιστατικά. Δεν είναι απολύτως σωστή αυτή η ανάγνωση. Το πρόβλημα είναι ακριβώς στην απέναντι μεριά. Τι γίνεται με τις ειδικότητες που υπάρχει πλεονάζον ιατρικό προσωπικό? Διότι δυστυχώς, κυρία Χαλκίδη και κυρίες και κύριοι, εκεί που υπάρχει το πλεονάζον ιατρικό προσωπικό, κάνει ο κάθε γιατρός προκειμένου να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του, το λεγόμενη προκλητή ζήτηση. Δηλαδή ενδεχομένως να κάνουμε και πράξεις που να μην είναι απολύτως αναγκαίες τη δεδομένη στιγμή που παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διασφαλίσει η κοινωνία. Και πρέπει
για να το διασφαλίσει, είναι πολιτική επιλογή αυτό. Πρέπει να βγει ο Υπουργός και να πει ότι να εφαρμόσει επιτέλους αυτό που λέμε εμείς υγειονομικό χάρτη. Δηλαδή, στους 1.000 κατοίκους ή στους 100.000 κατοίκους θέλω αυτές τις ειδικότητες. Αν δεν το κάνει αυτό, μονίμως, είναι σαν να βάζουμε το κάρο να τραβάει το γαϊδάρο. Άρα ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος, αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Ρόδου, έχετε επεξεργαστεί προτάσεις και λύσεις και φαντάζομαι αυτές θα έχουν προωθηθεί προς το Υπουργείο Υγείας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε προτάσεις γιατί ο κάθε εργαζόμενος σε έναν χώρο σίγουρα γνωρίζει καλύτερα την παθογένεια και σίγουρα ξέρει και με ποιο τρόπο μπορεί να τα επιλύσει. Μπορεί να λυθεί, σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί δυστυχώς ο κάθε υπουργός ή ο κάθε συντονιστής σε διάφορα θέματα το παίζει παντογνώστης. Και ξέρετε, όταν προσεγγίζουν ειδικά τα θέματα της υγείας με μια λογιστική λογική, αυτό μοιραία θα αποτύχει. Γιατί τα οικονομικά σε κάθε χώρα του πλανήτη Γη πάντα δημιουργούν ελλείμματα. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας που να δημιουργεί πλεονάσματα που επιθυμούν κάποιοι. Εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες ορθής λειτουργίας. Προτεραιότητες, βέβαια. Σωστό. Σωστό. Αλλά αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε. Και ξέρετε, εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου λέμε το εξής σε όλους αυτούς πριν ξεκινήσουμε την επιχειρηματολογία. Για μας τα νησιά δεν είναι η εσχατία της Ελλάδας. Για μας είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, τα μικρά νησιά, όταν λέω μικρά νησιά εννοώ με κατοίκους κάτω των 300 ή 500, πρέπει να δούμε τι σύστημα θα εφαρμόσουμε εκεί. Πρωτίστως, να κάνουμε έναν έλεγχο επιδημιολογικό, μελέτες επιδημιολογικές. Δηλαδή, κάθε χρόνο να πηγαίνουν ομάδες γιατρών και να κάνουν έναν έλεγχο όλου του πληθυσμού. Αλλά αυτό να γίνει σε ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας αρχικά. Ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι στην Ικαρία ζουν πολλοί οι κάτοικοι της Ικαρίας, είναι επειδή έτυχε να κατάγεται από εκεί ο καθηγητής καρδιολογίας ο κύριος Στεφανάδης και έκανε τις μελέτες αυτές και έβγαλε αυτά τα συμπεράσματα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως και μπορούμε. Αυτό όμως έχει κάποιο κόστος για να εξασφαλίσουμε το σχεδιασμό των μελετών. Έχει κάποιο κόστος για να εξασφαλίσουμε την εμφάνιση των γιατρών στις περιοχές αυτές. Και αυτό λοιπόν οφείλουμε και πρέπει να το κάνουμε. Και από την άλλη πρέπει να τιμήσουμε το πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη. Και εκεί μπορώ να σας πω και τώρα ότι είμαστε σε συνεννόηση με τους πρόεδρους των Ιατρικών Συλλόγων Καλύμνου, Επαρχίας Καλύμνου και ΚΟ, τον κύριο Αποστολάτου και την κυρία Φραντζάκη, που για να δώσουμε κίνητρα στους νέους γιατρούς να έρθουν να κάνουν πρώτη εγγραφή στους συλλόγους μας, είπαμε να κάνουμε κάθε Οκτώβριο, ας πούμε, μια τελετή ορκομοσίας στο Ασκληπείο του Ιπποκράτη στην ΚΟ. Εμείς προσπαθούμε με τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα αυτά που θα οθήσουν το κάθε γιατρό για να έρθει στα νησιά μας να υπηρετήσει. Θέλει επιστημονικά κίνητρα, θέλει κίνητρα που θα προσθέσει στο βιογραφικό του και οι μελέτες λοιπόν και όλες αυτές τις διαδικασίες που διέγραψα συνοπτικά είναι κάτι το οποίο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Οφείλουμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Και εκεί θέλουμε συμπαραστάτες και αρρωγούς και εσάς και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Να είστε βέβαιος ότι περνά από την δική μας πλευρά, γι' αυτό και προσπαθούμε να δημοσιοποιούμε τα προβλήματα αυτά, τα τόσο σημαντικά. Είναι ο τομέας πια, ο τομέας της υγείας, θεωρώ, θα έπρεπε να είχε δοθεί εδώ και χρόνια η δέουσα προσοχή, όχι να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Έτσι, κύριε Πρόεδρε. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κλείνοντας, τελικά να πούμε ότι θα συνεχιστεί η απεργία διαρκείας αυτή ή σκέφτονται λοιπόν, λόγω? Κοιτάξτε, η απεργία διαρκείας σήμερα το βράδυ θα βγάλουμε εμείς απόφαση εδώ στη Ρόδο. Πάντως υπάρχει μια απόφαση, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί στην Αθήνα συνεδρίασε πριν μερικές ώρες το συντονιστικό όργανο των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μετά από μια μαραθώνια σύσκεψη αποφασίστηκε να διακοπεί για η παορίστων κινητοποίηση και να γίνει, να συνεχίσει με την εξής μορφή. Να εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος, αλλά θα πληρώνει το 85% της αξίας των εξετάσεων και όχι το 15% προς το γιατρό και με την απόδειξη μετά που θα εκδίδει το κάθε διαγνωστικό εργαστήριο θα πηγαίνει και θα το καταθέτει στον ΕΟΠΗ προκειμένου να του δώσει τα χρήματα.
Δυστυχώς το βάρος μετακυλείται στον πολίτη. Στον πολίτη, ναι, τελικά. Αυτό βέβαια δεν μας χαροποιεί εμάς, αλλά είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε το κράτος και ξέρετε, επειδή η φιλοσοφία των ασφαλιστικών εισφορών βασίζεται στην φιλοσοφία της ανταποδοτικότητας, όταν εισπράττει πολλά χρήματα, και πιστέψτε μας κύριε Χαλκίτη ότι ο νομός μας είναι ο νομός που ασχολείται με τον τουρισμό και είμαστε στις πρώτες τρεις θέσεις σε πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. Οπότε λοιπόν από τα νησιά μας παίρνουν πολλά χρήματα, τα οποία δεν ανταποδίδουν ούτε στο ελάχιστο αυτά που πρέπει να ανταποδώσουν. Οπότε λοιπόν εμείς αν δεν κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση δεν πρόκειται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημά μας. Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Και δυστυχώς επειδή αν οτιδήποτε πρόβλημα δεν πάει στους πολίτες, δεν συγκινείται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, γι' αυτό και εμείς είμαστε αναγκασμένοι προκειμένου να έχουμε κλειστά τα ιατρία και να μην εξυπηρετεί το κόσμος, να δημιουργηθεί αυτό. Βέβαια, οφείλω να πω ότι σε αυτή την απόφαση, που ελπίζω να μην έχει μεγάλη διάρκεια, εξαιρούνται δύο κατηγορίες ασθενών, οι καρκινοπαθείς, καθώς και τα έκτακτα περιστατικά με παραπεπτικό γιατρού, όπου λέει ας πούμε ότι πρέπει να περιγράφει ότι το περιστατικό χρήζει άμεσης διάγνωσης. Εκεί οι εξετάσεις θα είναι δωρεάν. Μάλιστα. Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε. Ένα σχόλιο θα κάνω στο τέλος. Φαίνεται πως όλα αυτά τα προβλήματα όθησαν τελικά πολλούς γιατρούς να έχουν στελεχώσει προσφάτως ψηφοδέλτια και να έχουν εκλεγεί αρκετοί συνάδελφοί σας, κύριε Τσέρκη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε κάθε εκλογική διαδικασία οι γιατροί, όχι μόνο στην περιοχή μας, όλη την επικράτεια, τολμώ να πω, είναι έτσι ψηφοσυλλέχτες ισχυροί, γιατί η επαφή και η αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ γιατρού και ασθενή ή πολίτη, αν θέλετε, είναι μια σχέση ειλικρίνειας, μια σχέση έτσι, με βαθιές ρίζες, και αυτό το πράγμα μεταφέρεται και στη σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Θεωρώ ότι τα είπατε τα πράγματα ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται, και να ευχηθούμε ότι θα δοθούν λύσεις στα χρονίζοντα αυτά προβλήματα του κλάδου της υγείας, τα οποία βέβαια τελικά, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημα στον πολίτη φτάνει, στον ασθενή μάλλον φτάνει. Έτσι. Και δεν μπορεί να έχει ούτε τη σωστή διάγνωση, ούτε τη σωστή θεραπεία. Καλώς. Εγώ να σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έχουμε αυτή την ωραία επικοινωνία και να ευχηθώ υγεία και ελπίδα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται στις μέρες μας. Να είστε καλά, κύριε Τσέρκη. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Γιώργο Λιά, νομίζω πως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις ολοταχώς.